Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά ο Πέτρος, αν ακόμα ερωτευμένος μαζί μου, αποκαλύψε μου το σήμερα. Τούτα όλα που είπε ο Νέστορας είναι αλήθεια. Να διαταράξουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων, το καταλαβαίνεις δηλαδή. Κυριακό, το μωρό έχει δικαίωμα να μάθει τους γονείς του. Και τίποτε θα με σταματήσει. Που την άλλη δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση της ευγενίας. Δεν πιστεύω ότι να θυμώσει πάρα πολλά. Ας σημώσει, Κυριακό. Ούτε που με ενδιαφέρει. Και να σου το ξαναπώ. Ας σε πιάσει τηλέφωνο, που να σε πιάσει, μεν τολμήσεις να της πεις πόσο κοντά είμαστε στο να εντοπίσουμε το μωρό. Παπά μου, είμαι γκέι. Τι πράγμα. Είναι εσύ που επίτσιπες στην Ρεβέκα σου την πράγμα χωρίς ρε. Είναι εσύ που έκαμνες πόλεμον της Ρεβέκα σου όταν έναν καθηγητή της Πέρση. Εσύ αν είσαι καθηγητής της, τι άλλαξε τώρα. Ρε μα είσαι παλαβός, όχι ξαχάνεις τον παλαβό. Να μου ξαναπείς παλαβό, γιατί δεν ξέρω να μου να γίνει. Κάτω ρε τα σέρκα σου που πάνω μου, μην ξανασηκώσει η σέρι πάνω μου. Ακούσες. Φτιώχνεις το γιο σου. Ναι, φτιώχνω σε. Και να μένει ξαναπείς μες στο σπίτι μου. Μήπως είναι ερωτευμένη ακόμα μαζί μου, μήπως εμπήκε μαζί σου σε μια ανούσια σχέση. Να ξεπεράσει εμένα. Σταματώ τη συζήτηση, δάμε. Είσαι πολλά πιο άρρωστος από όσο να νομίζα. Ζητά τη βοήθεια ενός γιατρού. Απαναία μου, ο γιος μου ο Στέφανος να κάνει μπαράκι για πουλί γενέτσες. Κάπως έτσι κατάλαβα. Και ξέρεις με είναι τα λεφτά. Νίσαι ένα χωραφούι που το έταξε το μωρό στο Φικάρδο. Να το βγάλει στην πούληση όσα όσα. Απαναία μου. Αγαστάτε με και θα σηκωθώ να πάνω του να κόψω τα πόθια του ρε, την φορά να τέλειωσε. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Καλημέρα, μαμά. Τι έκανες και μυρίζει έτσι ωραία. Wow, η μαμά έκανε κέικ σοκολάτας. Αφήστε το, πρέπει να κρυάνει για να το κόψουμε. Μαμά, φαίνεσαι πολλά κέφατη σήμερα. Ο χρόνος είναι γιατρός που μόνος του. Διά μας λύσεις και με πού είναι το περιμένουμε για όλα τα προβλήματα. Βλέπω ξεκίνησε με πολλά θετική ενέργεια τη μέρα σου σήμερα. Μαμά, σε πόση ώρα πρέπει να κόψουμε το κέικ. Σε 15 λεπτά, αγάπη μου. Βες κάτι, Ιώνα. Είπα ότι ξεκίνησε με πολλά θετική ενέργεια τη μέρα σου. Ναι. Έχει καιρό να σε δούμε έτσι. Αρέσκει σας δηλαδή το μου βλέπετε ή όχι. Εγώ έτσι θέλω να σε συνεχεία, μαμά. Όλοι εδώ θέλουμε, Μαρία. Ρωτάς ρε, μαμά. Φυσικά και αρέσκει μας να σε βλέπουμε να είσαι μια χαρά. Όμως γιατί τόσο απότομη αλλαγή. Τι έγινε και άλλαξες τόσο πολλά. Τίποτε δεν έγινε. Απλά έβαλα καινούριους στόχους στη ζωή μου. Άμα να ακούω για καινούριους στόχους, αυτό το κορυφόμαι. Εγώ να δεις. Επί εμάς, μαμά. Θα σας πω ακόμα να το αφήσω για τον εαυτό μου. Να δείτε σύντομα πάντως. Εν έκπληξη. Πολλές εκπλήξεις μαζευτήκαν τον τελευταίο καιρό μες στο σπίτι. Και εσύ ήταν οι άλλες δηλαδή. Ο καινούριος δεσμός του αδερφού μου.
Θείο, να έπασε να μην ανακατεύκεσαι. Τι πράγμα, γιατί μου είπες τίποτε, Ιάκωβε. Εν ήμουν έτοιμος να το αποκαλύψω ακόμα. Είναι και κάτι που αποκαλύφθηκε εύκολα. Ιωάννα, εσύ ξέρεις την κοπέλα, ενώ όμορφη όπως η Ροζίτα. Πού θυμήθηκες τη Ροζίτα τώρα, μαμά. Ναι, μαμά, ξέρω την. Πολύ όμορφη κοπέλα. Νομίζω ότι είσαι και εσύ άκουστα. Αλήθεια, ποια είναι. Άντε, πέτε μου, μην με κρατάτε σε αγωνία. Η Βάσο, η πρώην του Πανίκου. Του πρώην άντρα της θείας της Σοφίας. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Πολλά κέφια έχει σήμερα, Βερόνικα. Απαγορεύεται να είναι κανείς και φάτος μέσα σε αυτό το σπίτι. Όχι, φυσικά όχι. Καλό είναι να υπάρχουν και χαρούμενοι άνθρωποι εδώ μέσα. Ναι, αλλά πού θυμηθήκες το τραγούδι. Είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα πώς μου κόλλησε σήμερα αυτό το τραγούδι. Είναι όμως ένα τραγούδι με πολλά δυνατούς στίχους, ναι. Πού είδες τους δυνατούς στίχους, Κυριακό? Το ότι έχει σωθεί τους ανθρώπους να απατήσουν τον σύντροφό τους με έναν τρίτο άτομο. Όπα, τώρα ξύπνησε μέσα το πάτερ. Οκ. Διαγράφω αυτό το τραγούδι από το ρεπερτόριό μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Να, μπορεί να κοιμηθείς καλά. Όχι. Φαίνεται. Γιατί, Φάνη μου? Επειδή έβλεπα πολύ τη νύχτα εφιάλτες, είχα να κάνω με το μωρό, να ακούω το κλάμα της στα αυτιά μου. Εν την έβλεπα, ήταν πολλά ζωντανό όνειρο. Τα όνειρα είναι σκέψεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Και το υποσυνείδητο της επεξεργάζεται με έναν τρόπο δικό μου όταν κοιμόμαστε. Ναι, Φάνη μου. Ίσως επειδή έχεις την έννοια του μωρού συνέχεια, γι' αυτό να βλέπεις έτσι όνειρα. Απλώς νοιάζεσαι υπερβολικά για το παιδί σου. Αυτό είναι όλο. Αν είσαι και λίγο την έννοια του άντρα της, να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Μετροκόψε το επιτέλους. Άπη μου, ηρέμησε. Μπορώ, ρε παπά, να ηρεμήσω. Αφού ξέρω ότι κάθε φορά που βλέπω έτσι όνειρα, κάτι κακό γίνεται. Εν είναι η πρώτη φορά που συνέβηκε. Έχω πολλά δυνατόν ενστικτό. Το μωρό δεν πρόκειται να πάθει τίποτε. Μην ανησυχείς. Και τούτα όλα με τα όνειρα εμπελάρες. Να αλλάζουμε κουβέντα για να ηρεμήσει και λίγο η Φάνη. Λοιπόν. Έχω έναν ευχάριστο νέο να σας ανακοινώσω. Αλήθεια, για πες. Αποφασίσαμε με τον Πανίκο να ανοίξουμε μια δική μας επιχείρηση. Σοβαρά, τι επιχείρηση δηλαδή? Είπαμε να ανοίξουμε ένα μπαράκι. Μπαράκι να πω, Στέφανε. Ναι, γιατί τι έχει? Μια χαρά ιδέα μου ακούγεται. Αφού ο Θεός σου εγκατέλειψε, είναι ευκαιρία να βγάλεις κανένα φράγκο. Μα να πότε να μας κάνεις λίγα φέλγια. Επεθύμησα. Εγώ επεθύμησα για βαρλάκια. Τσι τώρα που χειμωνιάζει, ενώ τι πρέπει. Α, σα κάμω πολλά. Άμα ευρώ αφιάσει όμω. Έλα, κάμω μια αγκαλιά. Να πάει καλά η μέρα. Καλώ το Λεβέντι μα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, για μου. Κάτσε, έφαε. Ναι, είμαι εντάξει, παπά. Εσύ βλέπω πολλά καλά. Άντρα μου, νιώθω ότι κάτι θέλεις να μας πεις, αλλά διστάζεις. Πες το, αγάπη μου, και με φάσε. Βασικά, ήρθα να σας πω ότι... τελικά να φύγω πιο νωρίς από ό,τι υπολογίζα. Πότε? Αύριο. Quite sensitive to office gender politics, and in today's world, the slightest gesture can be misinterpreted as harassment. Εσύ για να σφυράς που το πρωί και να μην ξεκινήσεις να μουρμουράς, σημαίνει κάτι πολλά καλό να γίνει και. Πώς με πιάνεις, ρε φίλε, πώς με πιάνεις. Φίλε μου, τόσο καιρό τα μέσα έμαθα σε πόξο ένα καβατά. Πέ μου να δω. Αποφασίσαμε με τον Στέφανο να ανοίξουμε μια δουλειά. Μα ποιο Στεφανόν, τον πρώην πάτερ? Ναι. Τι είναι το δουλειά, να ψάλετε σε γάμος? Χιουμοράκι. Είμαι ο καλύτερος χιουμορολόγος μες στην Κύπρο, να μην το πενευτούμε. Να μπορούμε να κάνουμε. Εν το σχολιάζω τούτο. Πουλαλής, αποφασίσαμε να ανοίξουμε έναν πολλά δυνατό μπαράκι. Είναι πολλά καλή ιδέα τον μπαράκι, ρε φίλε. Είναι πολλά καλή ιδέα. Να έχει και μουσική. Για κατάχρωτα. Θα έχει μουσική και πολλά ωραίες γκόμενες που θα φορούν πολλά λίγα ρούχα. Μα να τι τσίρες. Σχεδόν τι είναι, ρε. Απλώς για να τραβήσουμε τον αντρικό πληθυσμό, ρε, κατάλαβες. Μα δεν ξέρει ξενοπάτα Στέφανος, κύριε μου, που για είσαι να φκένει η μπαστα μπαρ και μπαστα μπαρ να κάνει υπομένω το στριπτής.
Με γίνεσαι υπερβολικό, ρε. Εντάξει, δεν μου ιδέα, ρε φίλε. Α, μα να, δεν ιδέα. Να σας βοηθήσω, επειδή είσαστε φίλοι μου, θα βοηθήσω την κατάσταση. Θα βγαίνω στον παράγκη να κάνω stand-up comedy να ψυχαγωγώ το πλήθος. Θα σας βοηθήσω. Θα ήθελα και να δείξα το στόμα μου και είπα σου το λάθος μου. Να κάνεις κανένα καφέ. Without warning, I will attack you whenever and well. Έλα, είναι έτοιμος ο καφές σου. Δεν μου μογκρίζεις όπως στην Άγια Ελλάδα. Ακόμα δεν ξυπνήσα. Ναγιά μου, μου βάλεις ζαχαρή. Εξίας, έλα σου κάμω άλλο, γιου. Θέλω. Ναγιά μου, έναν καφέ δεν μπορεί να πει κάτι μέσα. Καλά ρε, γιατί τόσο νεύρα, εξυπνήσες ανάποδα. Όχι, εξυμήθηκα ανάποδα. Γιατί? Τελικά είναι πολλά μεγάλο το κόλλημα του Πέτρου με τη Ρεβέκα. Χθες είχαμε μου σκηνές πάλι. Αν καταλάβω, γιατί ασχολείσαι μαζί του. Πώς να με ασχολούμαι, αφού ό,τι κάνω με νεκατώνεται μες στα ποθιά μου. Τελικά, ενούλη πελή μες στον την οικογένεια μορφήτη. Εγώ νομίζω να απομακρυθείς όσο ο εντζερός γε μου. Του το θέλει ο Πέτρος. Του το θέλει να απομακρυθώ από η Ρεβέκα. Αλλά σου πω κάτι, δεν θα του περάσει. Δεν ξέρει με ποιον τα έβαλε. Θέλεις να τα κανονίσω εγώ, ρε. Τι σημαίνει τώρα, πα. Να πάω να του διχτώ, ρε. Άμα μοιάσει η ολοχία σου μαπούρα στο άγριο του το ύφος, ψαρωνούλ. Παπά, με ξιάσεις να φορήσεις το σόβρακο που πάνω από το παντελόνι. Γιατί? Είναι έτσι που ντύνεται ο Σούπερμαν. Περίεργη ιστορία του μωρού. Πώς ιδιοθετήθηκε, πώς ευρέθηκε στην Ελλάδα, πώς επέστρεψε ξανά στην Κύπρο. Ο φαγγέλος που σου έδωσε έναν detective. Ναι. Πάρα πολλά καλός. Και νιώθω ότι πολύ σύντομα θα γνωρίσω το αρφοτεχνούδι μου. Θέλω κι εγώ να το γνωρίσω. Είναι πολύ παραξενό να ξέρω ότι έχω ένα ξάδερφο τον οποίο δεν γνωρίσα ποτέ. Θέλεις καφέ? Όχι, αλλά ένα διπλό νουισκάκι θα το έδινα. Όπα. Έχουμε τέρτια για καημούς. Είμαι σε πολλά δύσκολη θέση. Τι έγινε? Ο Πέτρος. Μίλησες του, τι σου είπε? Από Στέφο μου τα πράγματα. Ακόμα είναι ερωτευμένος μαζί μου. Για να δω πόσο προσεκτικοί είσαστε και πόσο θυκιαβάζετε, να είσαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για πρώτο διαγώνισμα. Άντε κυρία, μας κάμετε απρόπτω. Πολλά βάρη φορτώμε το πρόγραμμα μας. Τι σημαίνει του τον Παντελή, ότι ένεσαι ώρα να θυκιαβάσετε? Θυκιαβάζομαι κυρία, αλλά... Ένεσαι αλλά και τέρμα οι κουβέντες. Θα μου πείτε τώρα έντρασε να κάνω και τη δουλειά μου. Πάλι καλά να λέτε πώς σας βάλω διαγώνισμα πάνω σε όλη την ύλη. Άντε, τελειώσαμε. Γιατί Ελίνα, βιάζεσαι? Αν θέλεις μπορείς να φύγεις έξω, αλλά να πάρεις απουσία. Γιατί να πάρει απουσία, αφού σε μισό λεπτό χτυπά κουδούν. Ώσπου να χτυπήσει κουδούν, είσαστε υποχρεωμένοι να μείνετε μέσα στην τάξη και να ακούτε τι σας λέει η καθηγήτρια σας. Σιγά με να ακούσω τι μου λες εσύ. Ελίνα, μείνε λίγο, θέλω να σου μιλήσω. Διάλειμμα, κυρία, τι θέλετε? Εμπρόκειται να φύγουμε μόνοι της στην Ελίνα μαζί σας. Δεν έχω τίποτε να κρύψω από τους φίλους μου. Κι αν έχεις κάτι να μου πεις εμένα, θα το πεις μπροστά τους. Ιακώβε, είναι αλήθεια τον που είπε η Ιωάννα? Να μην ανακατώνεστε. Ό,τι θέλω να κάνω, ακούσετε? Ιακώβε, με φεύγεις. Ηρέμησε πρώτα απ' όλα. Θα σου πω κάποια πράγματα. Ακούω. Κάτσε. Μαμά, έχω ρεξιά κηρύγματα. Έφυγε ο πάτερ σου, τώρα άρκεψες εσύ. Δεν θέλω να σου κάνω κανένα κηρύγμα. Κάτσε. Ιακώβε, οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Η
καρδιά έχει τη δική της λογική. Όλοι κάνουμε λάθη. Χωρίς να θέλω να πω ότι τούτο που κάνεις είναι λάθος. Απλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Με τη Βάσον έχετε κάποια διαφορά ηλικίας. Έχει μωρό με τον Πανίκο, τον πρώην άντρα της Ιησού της Σοφίας. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, τούτη η σχέση είναι δύσκολη που μόνη της. Έρχονται στιγμές που, λόγω της διαφοράς ηλικίας, δεν υπάρχει συνεννόηση. Εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο στις επιλογές σου. Αν θες να το ζήσεις, ζήσε το. Απλά, δεν θέλω να πληγωθείς. Ούτε εσύ, ούτε η Βάσο, ούτε κανένας άλλος. Μαμά, τι λέεις? Διάστο την ευχή σου αντί να του πεις να σταματήσει. Ιωάννα, νομίζω ήμουν αρκετά ξεκάθαρη σε αυτό που είπα στον αδερφό σου. Και εσύ καλά κάνεις να με ανακατώνεσαι. Ο Ιάκωβος είναι αρκετά μεγάλος για να κρίνει που μόνος του. Εγώ πάντως δεν το εγκρίνω. Πρόβλημα σου. Μαμά, τελικά είσαι πολλά τσάκος. Πάντως τώρα είναι εποχή για ανοίγματα, αδέρφη. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να κάνεις τέτοιο βήμα, Στέφανε? Και μάλιστα σε έτσι επιχείρηση. Μπαράκιν είπαμε να ανοίξουμε, Κυριάκο. Δεν είπαμε να ανοίξουμε καπαρέ. Είναι σίγουρα μεγάλη αλλαγή, Στέφανε. Θα τον αψέλνεις, θα κάνεις το DJ στο μπαράκι. Καλό. Όμως, αν δουλέψει σωστά και έχει κέρδος αυτό το πράγμα, εγώ συμφωνώ. Πάντως, Στέφανε, είναι η τελευταία δουλειά που περίμενα από εσένα να ακούσω. Δηλαδή, που ιερέας να δουλεύει και σε μπαρ. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει μια τολμηρή κίνηση ο Στέφανος. Ένα μπαράκι με μερικές γκαρσόνες έτσι ελεφραντημένες θα τραβήξει τους άντρες σαν τις μύγες στο μέλι. Εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου τον ενθουσιασμό της Βερόνικας. Θεία, μπορώ να διανοηθώ να δουλεύει σε μπαράκι. Τότε οι δουλειές της νύχτας πάντα φέρνουν προβλήματα. Να συμφωνήσω με τη Φάνη, Στέφανε. Είναι δουλειές για σένα τούτες. Αλλά από ό,τι βλέπω τον καιρό που έφκαλες τα ράσα, πάει που το κακό στο χειρότερο. Κυριακό, πρέπει να κάνω κάτι για να βγάλω ένα μεγάλο εισόδημα. Γιατί τώρα που δεν έχει δουλειά, Νιάρετη, έχω μεγαλύτερες ευθύνες απέναντι στα παιδιά μου. Αυτό ας μην το σχολιάσω. Ναι, καλά θα κάνεις να το σχολιάσεις. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Πρέπει να συναντηθούμε με τον Πανίκο, να πούμε δύο πράγματα. Ίσως δούμε και κανένα δύο τόπους που μας κάνουν. Ναι, και εγώ πρέπει να πάω. Έχω μάθημα στη σχολή. Ας φύγουμε όλοι μαζί τότε. Τελικά η δουλειά μου είναι καλύτερη. Την κόρη μου με full time. Πάντως, Αντρέα μου, στενοχώρησες με πολλά με τούτα που είπες. Λυπούμε που ήρθαν έτσι τα πράγματα, γιαγιά. Αλλά συζητήσαμε με τον Θωμά και αποφασίσαμε πως είναι καλύτερα να φύγουμε. Νιώθουμε πως το κλίμα δαμέ μας σηκώνει. Και πώς επήρετε έτσι απόφαση για μου να φύγετε στο άψες βίσ? Ακόμα αν ήρθετε να φύγετε. Αντρέα, εγώ φταίω. Εσύ γιατί να φταίεις? Επειδή μόλις γνώρισα τον Θωμά, έκανα σας πόλεμο. Όχι, Γιάννο μου. Εσύ ήρθες σπίτι μας, απολογήθηκες. Μένουν εντάξει μεταξύ μας. Και ο Θωμάς συμπαθάσει πολλά. Τι έπαθετε για μου, καλοτζάτσι, αξίπα, θέλετε αρωνάρο να φύγετε? Όταν έμαθε ο παπάς του Θωμά για τη σχέση μας, αντέδρασε πάρα πολλά σχήμα. Έγινε έξαλλος, έθιωξε μας που το σπίτι είναι κακή, είναι κακός. Το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φύγουμε για λίγο από την Κύπρο, μέχρι να κοπάσει η μπόρα. Τι να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας πατέρας απαρνιέται με έτσι τρόπο το παιδί του. Όσον και αντιαφωνεί με τις επιλογές του. Εγώ αρφός του είμαι και πάω στο θυμό μου άλλο λίγο να τον απαρνήθω. Αλλά ευτυχώς μετά κατάλαβα το λάθος μου. Μακάρι, γιέ μου. Μακάρι να καταλάβει το λάθος του ο πατέρας του Θωμά. Αν πάει κάποιος που μας ή εγώ ή ο παπάς του να μιλήσουμε του. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιαγιά. Δεν ακούει ούτε τη γυναίκα του. Είναι πολύ άγριος άνθρωπος και οξύθυμος. Καλύτερα να μην εγκατωθείτε. Αντρέα μου, εγώ θέλω μόνο να είσαι ευτυχισμένος. Όπου και να είσαι. Θέλω να πάρεις μαζί σου. Τον το πράγμα δεν γίνεται, ευγένειά μου. Αλλά πες μου τι θέλεις να σου στείλω από την Ισπανία τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω δώρο. Θέλω να μείνεις.
ειλικρινικά, ούτε το μωρό ήταν ικανό να κάνει τον Πέτρο να ξεκολλήσει που σένα. Όχι, μα υποψιάστηκα το από τη συμπεριφορά του. Όταν με βλέπε με το Χάρη, είχε ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις ζήλιας, όπως πέρσι που με βλέπε με τον Γιώργο. Ρεβεκά, εσύ τι νιώθεις για τον Πέτρο? Και πέ μου ειλικρινά. Τίποτε. Απολύτως τίποτε. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Χάρη. Ο Πέτρος για μένα είναι παρελθόν. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και πίστεψε με, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τον εαυτό μου να ξανακάνει το ίδιο λάθος. Χαίρομαι που τα ακούω τούτο. Όμως, Ρεβεκά μου, αν ο Πέτρος δεν ξεκολλήσει, να πρέπει να μιλήσεις της Φάνης. Ξέρω το. Έχει ζήκιο. Γεια σε όλους. Γεια. Γεια σου, Ελένα μου. Τι γαμνείς? Καλά. Ο Χάρης? Και ο Χάρης καλά. Παρόλο που πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα, αν δεν έμπλεκε μαζί σου, αλλά... Ελένα μου, να είμαστε λίγο πιο ευγενικές, αγάπη μου. Είμαι όσο πιο ευγενική μπορώ. Με του ταούλα που συμβαίνουν. Ρεβέκα, το Χάρη είναι αγαπώ τον παραπάνω και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Που την αρχή δεν ήμουν θετική για τον τη σχέση. Κάτι μου άρεσκε. Θέλω να σε προσβάλλω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, αλλιώς να αφήσεις τον ορφό μου ήσυχο. Η θέση μου είναι εντελώς ξεκάθαρη. Και δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεις ότι κάνω λάθος. Τι συμβαίνει με τον Πέτρο? Τίποτε δεν συμβαίνει με τον Πέτρο. Είσαι σίγουρη? Γιατί άλλα πάσιν τζέρκονται μες στη σχόλη, κάτι κουτσομπολιά. Το πιστεύω. Τούτη η ιστορία ετέλειωσε. Για τον Πέτρο, από ό,τι φαίνεται, δεν ετέλειωσε. Και τον το πράγμα βάζει σε μπελάδες στον αρφό μου. Ελένα, η Ρεβέκα δεν φταίει για τούτο. Ούτε ο Χάρης φταίει για τούτο. Να ξέρει, Ελένα, και αν ο Πέτρος δεν καταφέρει να αποδεχτεί τη σχέση μου με τον Χάρη, τι εισηγήσα να κάνω? Δεν ξέρω, αλλά αρέσκει μου πάρα πολλά μια κουβέντα που είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι αν δεν μπορέσετε να ηρεμήσετε τον Πέτρο, πρέπει να χωρίσεις με τον αρφό μου. Είπα να ξεφύγω, μακριά να φύγω. Πώς σου φάνηκε ο τόπος, είμαι ανάρεση μου. Προβληματίζει με λίγο η τιμή που μας ζήτησε, ρε Πανίκο. Να μου πας ζαρέψουμε. Έβαλε τιμή ψηλή γιατί ξέρω ότι να ρίψουμε πολλά πιο κάτω. Εφάσε, άσε το πάνω μου τούτο. Εχθές έπιαμε κάποιος για τον χωραφούι. Ήταν καλή προσφορά που μου έκαμε. Μόλις πουληθεί το χωραφούι να αρχίσουμε. Η κυρία Αναστασία τι είπε? Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, Πανίκο. Σκεφτούμε την πιάω τηλέφωνο να πάω από εκεί να μιλήσουμε. Έλα, μάμα, τι κάνεις? Καλά, καλά. Είσαι στον καφέ, ναι? Ναι, θέλω να έρθω να μιλήσουμε για ένα θέμα. Όχι, όχι, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι σοβαρό. Έρχομαι από εκεί. Γεια σου, γεια σου. Έλα, γεια σου, θα περάσουμε να πιάμε καμιά πανοπλία πρώτα. Ακόμα να
καταλάβω τι θέλεις να μου πεις. Ακού, Ελίνα. Είσαι πολλά μικρή για να σε λαμβάνω υπόψη. Όμως πολλές φορές γίνεσαι πολλά ενοχλητική. Θέλω να σε προειδοποιήσω να μην ανακατώνεσαι στην προσωπική μου ζωή. Η προσωπική σου ζωή θα με αφήνει ένα διάφορη. Εάν το άτομο το οποίο βλέπεις ήταν ο πατέρας μου. Είμαστε ενήλικες. Και εσύ είσαι ανήλικη για να ανακατώνεσαι στις επιλογές μας. Να προτιμούσα μια καλύτερη επιλογή για τον παπά μου. Τουλάχιστον να διαλύσει την οικογένεια μου και να χωρίσει, να το κάνει κάτι που πραγματικά αξίζει. Τι για σένα. Ο παπάς σου μόνο ξέρει αν είμαι καλή επιλογή. Εντυφλωμένος που άλλα πράγματα ο παπάς μου και επηρεάζουν την κρίση του. Όπως σε νάση, δεν έχεις το δικαίωμα να ανακατώνεσαι. Αλλιώς θα αποταθώ αλλού. Ναι, και πού αν επιτρέπεται. Στο διευθυντή. Ξέρεις πόσο αυστηρός είναι. Είσαι μεγάλο θράσος τελικά. Και τι να πάει να του πεις, το ότι εγκρίνω τη σχέση σου με τον παπά μου. Που ξέρεις πολλά καλά, είναι στη διαζύγιο ακόμα. Εν νομίζω ο διευθυντής να ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή. Περισσότερο θα θυμώσει ότι με ενοχλεί και μ' αφήνεις να κάνω μάθημα μέσα στην τάξη. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια να σου πω σ' αγαπώ. Πεθαίνει άραγε η αγάπη, Έλενα. Εξαρτάται από τα χτυπήματα που θα της δώσεις. Πόσο όμως μπορεί να αντέξει κάποιος που αγαπάει? Πολλά. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που λες φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Πόσες ευκαιρίες έχεις δώσει σε ανθρώπους που δεν το άξιζαν? Αμέτρητες. Αλλά έχει και η καρδιά, όπως και η υπομονή, όρια. Και όταν οι ευκαιρίες τελειώσουν, η πόρτα κλείνει για πάντα. Σωστά? Κλείνει και διπλό κλειδώνει, μάλιστα. Λοιπόν, στο τραγούδι που ακούσαμε, είχε ένα στίχο που νομίζω ότι τα λέει όλα. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω πως σ' αγαπώ. Εντάξει, τότε που συζητούμε, θυμήσαμε έναν άλλον τραγούδι του Οικονομόπουλου. Ποιο? Τώρα να πηγαίνω. Λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε, λοιπόν. Επειδή κάποτε, για λόγους αξιοπρέπειας, πρέπει να λέμε ώρα να πηγαίνω. Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα. Ήταν πολλά μεγάλη αλλαγή της. Σήμερα ξύπνησε από το πρωί, έκαμε κέικ. Ήταν περιποιημένη, ευδιάθετη. Ναι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν είπε καμιά μπελάρα, ούτε έκαμε κάτι παράξενο. Σαν να έφτιαξε ξαφνικά τη μυστρία από πάνω της. Μπορώ να πω πως είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη. Εντάξει, μπορεί να τη σε πέρασε η κατάθλιψη, ίσως να νιώθει καλύτερα. Δυνατό, από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί όχι? Μακάρι. Αλλά δεν το νομίζω. Γεια σας. Γεια. Μα να φύγετε. Ακόμα δεν προλάβαμε καλά να σας ζούμε. Δυστυχώς, Ιωάννα μου, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Μετά τις αντιδράσεις του παπά του Θωμά για τη σχέση μας. Αν την αδέχτηκε, να. Δυστυχώς ήταν πολλά άσχημη η αντίδρασή του. Πού ξέρεις, μπορεί με τον καιρό να ηρεμήσουν τα πράγματα. Πολλά δύσκολο. Εφοβούμουν ότι ο παπάς μου ήταν αντίδραση έντονα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι ήταν να μου φωνάζει ότι με αναγνωρίζει σαν παιδί του. Πραγματικά δεν έχω κανένα λόγο πλέον να είμαι στην Κύπρο. Κάποιοι γονείς δείχνουν κατανόηση, κάποιοι άλλοι εγκολλημένοι στα δικά τους. Εσύ, Ιωάννα μου, είσαι κόρη παπά. Αλλά ο Στέφανος δεν ήταν ποτέ συντηρητικός άνθρωπος. Τι μάμα σας, ήταν πάντα ανοιχτό μυαλί και μοντέρνα. Και ακόμα είναι. Σήμερα για να καταλάβεις, έδιωσε συμβουλές του Ιάκωβου για την καινούργια του σχέση. Πράγμα που εγώ δεν εγκρίνω. Αλλά η κυρία Ρετή δεν έχει κανένα πρόβλημα να την δεχτεί. Και γιατί δεν την εγκρίνεις εσύ? Ιωάννα, κόψε το. Εν πολλά προσωπικό το θέμα, σου επιτρέπω. Ξάλλου η μάμα είπε να μην ανακατώνεσαι. Γιατί, ντρέπεσαι ή φοάσαι? Ούτε ντρέπομαι ούτε φοβούμαι. Εξάλλου, μια οικογένεια είμαστε. Γιατί να ντρέπεται ή να φοάτε? Είναι κακό να έχει σχέση. Όχι, Ανδρέα μου, είναι κακό άμα δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά ηλικίας και άμα η κοπέλα με την οποία φκένεις δεν είναι γυναίκα πρώην θείου σου. Μισό λεπτό, ρε ξαδερφή, λες μας τα λέω συγχυσμένα. Τι εννοείς πρώην θείου σου?
Ο Πανίκος δεν είναι πρώην θείος μας. Ο κύριος Ιάκωβος έχει σχέση με τη Βάσο. Κι αν, θέλεις να σου πω έναν τραγούδι? Με τραγούδι να μου πεις, με ποίημα με τσατιστό. Μα γιατί, τι ήταν που είσαι σήμερα? Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Έχει που το πρωί έχω έτσι έναν άσχημο προαίσθημα. Ου, θυάσαι ο πίντζες, Παναγία μου. Συνέχεια, συνέχεια, τα ίδια και τα ίδια. Είναι βάρετε και σπιό. Κάνει. Μακάρι να έχεις δίκιο, ναι, σου και να έχω λάθος. Μακάρι. Γεια σας. Καλά και θυμήθηκε να έρθει να δεις τη μάνα σου, ρε. Γιατί είσαι παράπονο, μάμα. Ενέρχομαι να σε δω. Πάντα έρχεσουν κάθε μέρα. Τώρα πήραν τον νου σου η Καλαμαρού. Μάμα, πότε θα καταλάβεις επιτέλους? Που τα τώρα και να πάει δεν θα έχω πλέον ελεύθερο χρόνο. Και τούτο πράγμα δεν ευθύνεται, Βερόνικα. Προσπαθώ να ανοίξω μια μεγάλη δουλειά. Και για να ανοίξει έναν παράκι χρειάζονται πολλά τρεχάματα. Παράκι, νήμις. Δουλειά τούτη για σένα, ρε. Εσύ είναι δουλειώσε μέσα στην εκκλησιά. Μαμά, πήρα μια απόφαση και δεν πρόκειται να την αλλάξω. Οπότε δεν υπάρχει νόημα να το συζητούμε. Γιατί δεν στρέφεις πίσω στην οικογένεια σου, που σε καρτερούν όλοι και χρειάζονται εσύ. Λοιπόν, άκου, μάμα. Ήρθα να πιω τον καφέ μου με τη ησυχία μου και να σε δω. Αν θα συνεχίσει να μου κάνει κήρυγμα σαν να είμαι κανένα μωρό, πέ μου το να πω σε άλλον καφέ να πιω τον καφέ μου. Στέφανε, φέρ το νου σου. Ο νους μου είναι μια χαρά, μάμα. Ξέρω πολλά καλά τι θέλω και τι κάνω. Πέ μου, είσαι σίγουρος πως είσαι ευτυχισμένος με την γυναίκα? Ναι, και πάρ' το απόφαση, μάμα. Τούτη είναι η γυναίκα μου πλέον. Και με τούτη θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Στέφανε μου, να σου κάνω ένα καφέ να πιείς? Δεν θέλω καφελάκι μου, ευχαριστώ. Θα πάω σε άλλον καφέ να πιω τον καφέ μου, πότε θα με πρίσω. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι.
Νομίζω παραφέρεσαι. Με είδες να παραφέρουμε. Μπορεί να μην αφήκω τίποτε όρθιο εδώ μέσα. Και σταμάτα να με απειλείς επιτέλους. Κάμνε εκείνα που σου λαλώ χωρίς εξυπνάδες αν θέλεις να πάμε καλά εμείς οι δυο. Συνεννοηθήκαμε. Εν έφτασα να σε χορτάσω και να μου φύγεις πάλι. Με στεναχωριέσαι, γιαγιά. Την επόμενη φορά που να έρθω, να μείνω τόσο πολλά που να με βαρεθεί και να με φτιάξει. Τώρα είναι αλήθεια και ξέρεις το γιαγιά. Συγκινούμε τούτες τις σκηνές. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Το μωρό μου! Βοήθεια! Βοήθεια! Ο γάμος μου είναι ήδη νεκρός, Ρεβέκ. Ήφανε πάρα πολλά ψύχρη μαζί μου. Έτσι είναι την αδικό. Φαίνεται πως το ένστικτο της δείχνει της πως ναι μεν είσαι δίπλα της, αλλά όχι μαζί της. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολλά μεγάλο λάθος που κάνω. Πίστεψε με, δεν ήθελα να με ερωτευμένος μαζί σου. Προσπαθώ να πολεμήσω. Προσπάθα παραπάνω. Εντάξει, Ρεβέκ. Τούτο είναι να κάνω. Η σχέση σου με την Πολίνα είναι τόσο χάλια σου και δική μου με τον Στέφαν. Η σιωπή σου προς απάντησή μου, ε. Ποιος είναι, ε? Η Φάνη. Άντε, απάντησε το. Έλα, αγάπη μου. Παπά. Παπά, έλα γλυόρα σπίτι. Εκλείψα από το μωρό. Τι λέει, αγάπη μου, τώρα, τι έγινε? Έλα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα τι κάνουμε? Θέλω να σταματήσουν του ταούλα. Θέλω να σταματήσουν οι φωνές, το άγχος, οι απειλές. Εκουράστηκα, Γιώργο, καταλαβαίνεις. Φοβούμαι. Θέλω να μπει έναν τέλος. Τέλος σε ποιο πράγμα? Στη σχέση μας. Είδες τίποτα τη μάμα μου? Όχι, ένα σπίτι. Έχει πει το πρωί που λείπει. Και δεν απαντά κινητόν της. Εντάξει, θεί. Αν μάθεις κάτι, πιες με τηλέφωνο. Ναι, Ιακώβη, εντάξει. Εντάξει, γεια μου. Οκ, γεια. Τι σου είπε? Η αρετή λείπει. Ψάχνουμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούμε να την βρούμε. Είναι απάντα. Εν τούτη που έπιαν το μωρό. Τι λες τώρα, ρε Φανή μου. Για ποιο λόγο να πιάσει θεία η αρετή το μωρό? Για πολλά παράξενη συμπεριφορά της. Μιλούσαν τις κόρες μου, λες, και ήταν ο γιος της.